Η ΕΝΟΠ ΔΕΗ προσδιορίστηκε για να εκδικαστεί ενώπιον του εφετείου Αθηνών στις 16 Μαΐου του 89. Στη Βουλή τώρα ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση του νομοσχεδίου που αφορά τις σύσθεσεις του Υπουργείου Τουρισμού. Την Τετάρτη θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Σώματος το νομοσχέδιο για την απασχόληση των ανηλίκων. Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου πρόκειται να συζητηθεί αύριο επ' ερώτηση των βουλευτών της Δημοκρατικής Ανανέωσης για την κυβερνητική πολιτική στον χώρο του αθλητισμού, ενώ την Παρασκευή θα συζητηθεί επ' ερώτηση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου αναμένεται σήμερα αύριο να καταθέσει το υπόμνημα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση Κοσκοτά. Συνεχιζόταν μέχρι πριν από λίγο η συνεδρία της Ολομέλειας της Διοίκησης της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, στην οποία συζητείται το θέμα του συνεδρίου της Ομοσπονδίας καθώς και η νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η ηγεσία της ΓΕΣΕΑ προκυρήσει το 25ο συνέδριο στις 15 και 16 Απριλίου. Για την προετοιμασία θα συσταθεί η Οργανωτική Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν πιθανότατα όλες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις. Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλλήλων Ελλάδας συνεδριάζει επίσης σήμερα προκειμένου να εξετάσει την πορεία των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης εργασίας για το 1989. Απεργιακές κινητοποιήσεις έχει εξαγγείλει για αύριο η Ομοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων Ελλάδας, ζητώντας την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και την τροποποίηση του κανονισμού αστικής μεταφοράς. Λόγω της απεργίας δεν θα κινηθούν αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα τα τρόλεϊ και από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα τα λεωφορεία της ΕΑΣ. Το ξαναλέω. Λόγω της απεργίας δεν θα κινηθούν αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα τα τρόλεϊ και από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα τα λεωφορεία της ΕΑΣ. Οι εργαζόμενοι στην κίνηση των λεωφορείων της ΕΑΣ πραγματοποιούν επίσης από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα αύριο Γενική Συνέλευση προκειμένου να συζητήσουν τον κανονισμό εργασίας, τον οργανισμό της ΕΑΣ και την τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου που έχουν. Παντεχνική συγκέντρωση έγινε σήμερα σε κεντρικό θέατρο της Αθήνας στις 12.30 το μεσημέρι με πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας και των Συλλόγων Μηχανικών. Θέμα της συζήτησης τα αιτήματα των 50.000 μηχανικών της χώρας που αφορά κυρίως την αναβάθμιση του ρόλου τους στις παραγωγικές διαδικασίες. Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή στη συγκέντρωση των μηχανικών δημόσιων υπαλλήλων, η Ένωσή τους είχε αποφασίσει τετράωρη στάση εργασίας σε όλη τη χώρα από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Αναβλήθηκε επαόριστον από το δεύτερο κακουργείο δικείο της Αθήνας η δίκη του αστιφύλακα Θανασίου Μελίστα, ο οποίος κατηγορείται ότι μετά την πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου του 85 πυροβόλησε και σκότωσε τον 15χρονο μαθητή Μιχάλη Καλτεζά. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης γιατί ο κατηγορούμενος που κρατείται στις φυλακές της Πάτρας νοσηλεύεται από την Παρασκευή στο νοσοκομείο της Πάτρας. Ο Μελίστας είχε καταδικαστεί το περασμένο Σεπτέμβρη από το κακούργιο δικείο της Αθήνας σε συνολική ποινή φυλάκισης 2,5 χρόνων για την ανθρωποκτονία του Καλτεζά, αφού του είχαν αναγνωριστεί τα ελαφρυντικά της τέλεσης του εγκλήματος εν εμβρασμό ψυχικής ορμής και ενώ βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα. Μετά την καταδίκη του είχε αφαιθεί ελεύθερος. Πριν ένα μήνα όμως ο Αριοσπάγος έκρινε ότι δεν ήταν νόμιμη η απόφαση του δικαστηρίου να τον αφήσει ελεύθερο δίνοντας ανασταλτικό αποτέλεσμα στην αίτησή του και διέταξε τη σύλληψή του. Παράλληλα, κατά της απόφασης αυτής του κακουργιοδικείου είχαν ασκηθεί εφέσεις που έχουν γίνει δεκτές από δύο εισαγγελείς, οι οποίοι θεωρούν υπερβολικά επιεική την ποινή που επιβλήθηκε στο Μελίστα. Σε σχετικά υψηλά επίπεδα κυμάνθηκε σήμερα η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα σύμφωνα με τις πρωινές μετρήσεις του ΠΕΡΠΑ. Συγκεκριμένα, η μεγίστη τιμή του διοξιδίου του αζότου σημειώθηκε στις 11 το πρωί στο σταθμό Πατησίων και ήταν 363 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, ενώ το μονοξείδιο του άνθρακα έφτασε στα 17,3 χιλιοστόγραμμα ανά κυβικό μέτρο. Νέα συνάντηση θα έχουν σήμερα το απόγευμα στις 5 οι κύριοι Βασιλείου και Ντεγκτά στο πλαίσιο των διακοινωτικών συνομιλιών. Επίσης, χωριστές συναντήσεις είχε σήμερα το πρωί με τον πρόεδρο της Κύπρου και τον τουρκοκύπριο ηγέτη, ο αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων.